Το μοναδικό κόμμα που διαφωνεί με τον ατοϊκό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όποιος άλλος διαφωνεί, ας βγει να το πει καθαρά. Όχι μόνο διαφωνεί, ενημερώνει, προσπαθεί να ξεσηκώσει και το λαό μας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πολύ περισσότερο επειδή και τώρα θα στηθούν κάλπες στις 26 Μάη, δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές, πιθανά και τέταρτες και τέταρτη κάλπη, προσπαθεί αυτή την εξέλιξη που έχουμε στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να την κάνει κριτήριο ψήφου. Η δήλωση Τσιρόνη δημιουργεί πρόβλημα? Ασφαλώς και δημιουργεί πρόβλημα. Και δεν το κρύβει η κυβέρνηση και δεν το κρύβει και κανένας άλλος που συμφωνεί με τον ατοϊκό σχεδιασμό ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ένα μοντέλο. Μάλιστα. Η Συμφωνία των Πρεσπών και για άλλες συμφωνίες. Ναι, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι το όνομα. Είναι ότι είναι μια νατοϊκή σκοπή συμφωνία που εμπεριέχει, επειδή είναι νατοϊκή σκοπή, εμπεριέχει τα σπέρματα του εθνικισμού και του αλλητρωτισμού. Εσείς λέτε δηλαδή ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη κάτι στο τραπέζι? Μαζί με την επέτειο του 1821 υπάρχει και μια ακόμα τραγική αιματηρή επέτειο. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από το αίμα που κύλησε άφθονο στα Βαλκάνια για να ολοκληρωθεί ο διαμελισμός των Βαλκανίων με την επέμβαση των Αμερικανών ατοϊκών. Ποιος δεν θυμάται τους βομβαρδισμούς νηπιαγωγείων, σχολείων, νοσοκομείων και ότι η χώρα μας και εκείνη ακριβώς την περίοδο με την κυβέρνηση Μύτη είχε γίνει ορμητήριο δολοφονικό όπως γίνεται και σήμερα. Πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Πρωτούλη, βλέπετε ότι μπορεί και να επιδιώκεται συμφωνία. Τι σημαίνει νατοϊκός σχεδιασμός? Πρέσπες και στο Αιγαίο. Ναι, τι σημαίνει νατοϊκός σχεδιασμός? Σημαίνει ότι η χώρα μας μετατρέπεται και σήμερα σε ένα απέραντο ορμητήριο. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Είμαστε σύμμαχοι. Όλες οι έτσι είναι. Και πολλαπλασιάζονται όλες οι νατοϊκές στρατιωτικές. Και από τη Σούδα θα φύγουν, και από τη Λάρισα θα φύγουν, και από εδώ και από εκεί. Η δουλειά μας είναι αυτή για να είμαστε μια συμμαχία. Πράγμα που σημαίνει. Δεν συμμετέχουμε εμείς σε εμπόλεμες καταστάσεις ποτέ. Το να πάμε με τον ισχυρό και να παίρνουμε μέρος. Και να παίρνουμε μέρος στη μοιρασιά της Λίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι προστατεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το περιβόητο ενεργειακό deal και την τριμερή, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ, για να χωρίσουν τα πετρέλαια μαζί με τους Αμερικανούς στο Αιγαίο, αυτό δεν μας προστατεύει καθόλου. Βλέπετε τις συμφωνίες, βλέπετε τι γίνεται με το Καστελόριζο, ίσα ίσα που μας εμπλέκει σε πολύ επικίνδυνους αιματηρούς σχεδιασμούς. Μάλιστα. Και αυτό οι εργαζόμενοι, ο λαός μας παρακολουθεί, οφείλει να το γνωρίζει, για να μην πανηγυρίζει με λίγους πετρελαιάδες, εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανους, καπιταλιστές που βλέπουν το μεγάλο φαγοπότι και πάνε να το μοιράσουν, αλλά να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Θα τραγουδούσατε το «Μακεδονία ξακούστε» στην παρέλαση? Καταρχάς είναι ένα ωραίο εμβατήριο πατριωτικό. Και εθνικιστικό. Και εθνικιστικό εμβατήριο, αγαπητοί κύριοι. Αυτές οι απόψεις, γιατί η Μακεδονία είναι ένας ευρύτερος γεωγραφικός χώρος, εσείς είστε ανιστόρητος. Είναι ανιστόρητες. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 χώρισε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος το πήρε η Ελλάδα, αλλά είναι μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Όσο λάθος είναι η συμφωνία των Πρεσπών, που είναι μια ανατοϊκή σκοπή συμφωνία. Γιατί έχετε τόσο πάθος? Άλλο τόσο είναι ο εθνικισμός που καλλιεργείται, που σημαίνει τι, να τραγουδάμε και τις αλήτρωτες πατρίες? Γιατί έχετε τόσο πάθος για αυτό? Όχι, δεν πρέπει να τραγουδείτε. Δεν πρέπει να τραγουδείτε. Υποχρεωτικά. Ο καθένας μπορεί να το τραγουδάει όπου θέλει. Αλλά η εικόνα είναι αντίστροφη. Η εικόνα είναι ότι και εμείς έχουμε φάει κράτηση στο στρατό, όπως και χιλιάδες παιδιά έχουν φάει κράτηση στο στρατό, επειδή δεν τραγουδούσαν το «Μακεδονία ξακουστή». Απαγορεύσεις αυτές και οι διαταγές, πρέπει να σταματήσουν. Φυσικά ο Στέλης στη χιονότρυπα μπορεί να τραγουδήσει. Εμείς το άλλο που κάνουμε. Ελάτε, κύριε Πρωτούλη. Δεν μπορεί να υποχρεώνεται κόσμος να τραγουδάει εθνικιστικά σχήματα για να πάρουμε την κόκκινη μηλιά ή να πάρουμε τις αλήτρωτες πατρίδες. Ανιστόρητες αυτές οι θέσεις. Μην χαϊδεύετε τα αυτιά των εθνικιστών για να πάρετε καμιά ψήφο, κύριε Οικονόμου.